Μαζί μας ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είχε έρθει πριν από πόσους μήνες? 10. 10 μήνες. 10 μήνες, Δημήτρης, έλα τα δείτε εδώ πέρα, στάδιο 5 προς 6. Πραγματικά, αυτή η φωτογραφία είναι που λέει την αλήθεια. Όλη η περιοχή πάνω ήταν άδεια. Και τώρα που είδες φωτογραφίες, ο Δημήτρης λέει, ρε εσύ, σαν γέρος ήμουν. Το είπες, δεν είναι? Ναι, ωραίος γέρος ήμουν. Σωστό. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν μια μεταμόσχευση με 2.900 τρικοθυλάκια, αποκαταστήσαμε την μπροστινή περιοχή και βάλαμε και κάποια πίσω. Φυσικά ήθελε αρκετά περισσότερα για να καλύψει ένα στάδιο 5. Ένα στάδιο 5 χρειάζεται σημαντικά περισσότερα από 3.000 τρικοθυλάκια, αλλά συνδυάσαμε με φαρμακευτική αγωγή. Και έχουμε τον Δημήτρη σήμερα εδώ πέρα μαζί μας, ο οποίος είμαστε εδώ. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Έχει κουρέψει και το μαλλί του κοντό. Κάτσε να δείξουμε πίσω. Πριν δύο μέρες. Πριν από δύο μέρες, δότρια περιοχή μετά από αφαίρεση 3.000 τριχοθυλακίων σε τόσο κοντό μαλλί και δεν φαίνεται τίποτα. Σε συνδυασμό με τη φινεστερίδη, το κεφάλι του δείχνει απόλυτα γεμάτο. Κοιτάξτε και από εδώ πέρα. Θέλω να έρθεις λίγο κοντά να δείξουμε το hairline. Αυτά είναι κάποια δικά του μαλλιά, τα οποία δεν έχω βάλει. Τα μαλλιά που έχω βάλει εγώ είναι από εδώ και πίσω. Εντάξει, και έχουμε μία πολύ ωραία κάλυψη. Κάνει και μία φυσική, ένα φυσικό κυματισμό εδώ πέρα το μαλλί του. Και από όπου και να τα χτενίσουμε, όπως και να τα πάμε, είναι ένα πολύ ωραίο πλήρες αποτέλεσμα. Να τα βρέξουμε και λίγο. Εννοείται. Πώς θα δούμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και με βρεγμένο μαλλί. Το λόγος που βρέχω το μαλλί είναι γιατί θέλω να δείξω, σκύψε μου λίγο, ότι πέραν από το layering που μπορεί να κάνουν τα πιο μακριά μαλλιά, όπου δεν είναι ιδιαίτερα μακριά τα μαλλιά, τα βλέπετε εδώ πέρα, 2-3 εκατοστά είναι τα μαλλιά του, 4 ξέρω εγώ, ότι έχουμε ένα πλήρες αποτέλεσμα. Αυτά εδώ πέρα τα μαλάκια που βλέπει κανείς είναι δικά του μαλλιά, τα οποία δεν τα έλαβα υπόψη μου και εγώ πήγα και δημιούργησα το hairline μου από πάνω. Πάμε να δούμε και το crown. Πίσω λοιπόν είμαστε εδώ πέρα και φυσικά και με βρεγμένο μαλλί δότρια δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Ικανοποιημένος? Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Το περίμενα από αυτό το πολύ. Ναι, το περίμενα. Γιατί ήξερα που ήρθα. Οπότε δεν είχα κανένα άγχος, δεν είχα κανέναν ενδιασμό. Οπότε ναι, αυτό περίμενα. Τι σου λέει ο κόσμος, έχει καταλάβει κανείς τίποτα? Όταν τους λες ότι έχεις κάνει μεταμόσχευση, το πιστεύουν? Όχι, το λέω μόνο, γιατί δεν το καταλαβαίνει κανένας. Οπότε, τη διαφορά στην εμφάνισή σου την παρατήρησε ο κόσμος? Η διαφορά που έχουν παρατηρήσει είναι ότι ομόρφινα και ότι φαίνομαι νεότερος και ότι κάτι έχω κάνει. Mm-hmm. Μου είπαν ότι έχω γυμναστεί, αλλά εγώ πήρα μερικά κιλά, οπότε του λέω δεν ήταν αυτό. Και μετά του λέω ότι έχω κάνει μεταμόσχευση. Ελπίζω του λες πού. Εννοείται. Okay. Αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι η χρυσή χτένα Αναστασάκης Χαρκλίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για την εμπιστοσύνη.